σε κάτι, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε ότι ο Σόρος ελέγχει ουσιαστικά την χώρα, την Ελλάδα, μέσω κάποιου επιχειρηματία. Ναι, κύριε Δανάκο. Αληθεύει αυτό? Βεβαιότατα. Ας ψάξουν οι τηλεθεατές να βρουν. Εγώ έχω μείνει σε κάποια σημεία, γιατί ακούω κατά καιρούς, ας πούμε, τα διάφορα πράγματα. Μα υπάρχει λέτε, επιχειρηματίας. Συγκρατώ κάποια πράγματα που λέτε και που ακούω, κάνουν εντύπωση. Δεν θέλω να εμπλέξω τη τηλεόραση. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος αγοράζει ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται. Όταν δίνει 503 εκατομμύρια ευρώ σε ένα βράδυ για να αγοράσει μια εταιρεία η οποία. Από το όνομα, να καταλάβουν κάποιοι, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Πίσω από το συγκεκριμένο κύριο κρύβεται ο Τζορτζ Σόρος. Το φαν αυτό, ξαφνικά το πουθενά. Στο Ελληνόραμα λοιπόν υπάρχουν τέτοια άρθρα, παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Δεν θέλω να καταλάβετε ορισμένα από εσάς. Δεν θέλετε να καταλάβετε. Όταν υπάρχει αυτός ο επιχειρηματίας, τον έφερε το Σόρος εδώ, έκανε κουμπαριά μαζί του. Και εγώ δεν έχω κανένα. Ειλικρινά το λέω αυτό, κύριε Αντωνάκο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο αυτόν. Δεν πάω να αγοράσει ό,τι θέλει για τον Σόρος. Το ζήτημα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι εξυπηρετεί αλλότερα συμφέροντα. Ας καταλάβει ο επιχειρηματίας, ο νεοσός επιχειρηματίας που ξαφνικά από το πουθενά μας εμφανίστηκε. Όπως και κάποιος άλλος που εμπλέκεται τώρα με τα ποδοσφαιρικά μωρά. Άστο τώρα. Γιατί θα εμπλακούμε σε περιπέτειες στο κανάλι, θέλω. Στο Ελληνόραμα υπάρχουν αυτά συνέλληνες. Ο Σόρος δεν αγοράζει τυχαία τεράστιες εκτάσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη. Καταλάβετε το, μωρέ. Καταλάβετε το επιτέλους. Ακριβώς. Γελάει ο Γιώργος. Στο Ελληνόραμα λοιπόν τέτοια στοιχεία θα βρείτε, ρε παιδιά. Τέτοια στοιχεία θα βρείτε. Όταν εγώ σας έλεγα ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει συμφέροντα στο Άγιο Όρος, μου λέγατε λέω τι θέλω. 5η, 1η Ιουλίου, Δημαρχείο Μόσχας. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ δημάρχου Γιούρι Λοσκόφ και αντιπροσωπείας του Άγιου Όρους. Το βλέπετε, ε? Τι λέει εδώ, το βλέπετε. Χρηματοδοτεί ρωσικές σκήτες. Μάλιστα. Τα βλέπεις, Αντώνη μου? Ναι. Όταν έλεγα εγώ το παντοπέδι δεν είναι μια απλή ιστορία, βρε, ξυπνήστε, βρε. Και στο Ελληνόραμα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Πάρα πολλά. 2-3-10-25-23-20 το τηλέφωνο των εκδόσεων Κάδμος, αγαπητοί φίλοι. Τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή. Ζητήστε την εκπληκτική αυτή τώρα, υπερπροσφορά. Όταν τους λέω, να σου το πω ευθέως, ναι, παιδιά. Από τη Βουλή μέχρι τη Συγκρού τον υπόδρομο υπάρχουν στο ΕΣ. Γιατί έγιναν? Ποιοι τις κατασκεύασαν? Ναι, μην κοιτάστε έτσι. Λογικό είναι. Σε κάθε κάστρο, αν πας κατά το παρελθόν μέχρι την Ακρόπολη, υπάρχουν μεγάλε 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 σε παρακαλώ ΕΣ, τώρα, γιατί άλλο. Κάποιοι λένε διάφορα πράγματα. Στο Ελληνόραμα υπάρχουν ολόκληρες μελέτες για τις ΕΣ των Αθηνών. Για τις βραχογραφίες των Αθηνών. Και ας το πω διαφορετικά. Άκουσε με, Γιώργη μου. Κάνεις ένα κάστρο στην κορυφή του πουθενά. Δεν θες και μια οδό διαφυγής? Ακριβώς. Απλά πράγματα είναι, βρε. Λογικό ήταν. Λογικότατο είναι. Γι' αυτό λέω προλάβετε να παραλάβετε το Ελληνόραμα μόνο με στοιχεία επιστημονικά. Το 2012 λένε κάποιοι θα πλημμυρίσουμε. Θα πάει η γη στον Παρνασσό, η θάλασσα και θα πλημμυρίσουμε. Θα πάμε με κανό ή καλλιάκο όπως ο Πρωθυπουργός. Θα κάνουμε και μπράτσα. Ναι. Έτσι. Αυτά συνέλληνες. Το τονίζω. Το τονίζω και το ξαναλέω. Αυτά συνέλληνες δεν τα ξέρει κανείς. Μέσα στο Ελληνόραμα μόνο μπορείτε να τα βρείτε. Μέσα στο Ελληνόραμα. Προλάβετε τώρα, έχουν απομείνει ούτε 7 από εσάς τυχεροί. 7 από εσάς, προλάβετε τώρα όμως. Μόνο για 7. Ο 8ος θα πληρώσει 105 και πλέον ευρώ. 2-31-025-23-20 με 50 ευρώ. Κάθε μήνα έχετε το καλύτερο προεδρικό από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα σπίτι σας. Κάθε μήνα. Θέματα μοναδικά, αγαπητοί φίλοι, τα οποία αφορούν την αρχαία Ελλάδα, την τεχνολογία, την επιστήμη, την ιστορία, την πολιτική, τη γεωπολιτική. Θα δείτε εκπληκτικά πραγματικά. Βγήκαν τώρα ξαφνικά και αναρωτούνται κάποιοι γιατί η Αθήνα γίνει μαγνήτης για τις καταιγίδες. Ναι. Ορίστε. Για ποιο λόγο η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Το έχουμε γράψει εδώ και ένα χρόνο. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι τα στοιχεία που ειλικρινά δεν θα τα βρείτε πουθενά. Μόνο στο Ελληνόραμα. Μόνο στο Ελληνόραμα. Προλάβετε τώρα, συνέλληνες μου. Και επίσης εδώ. Πολυεθνικές ελέγχουν την πράσινη ανάπτυξη. Τα παραμύθια του Γιώργου Παπανδρέου. Δίπλα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν πειράζει, εγώ φταίω. Λοιπόν, όλα αυτά είναι εδώ μέσα. Δεν θέλετε να μάθετε στο Αιγαίο Πέλαγος που κρύβονται οι υπόγειες πόλεις, υποθαλάσσεις ουσιαστικά? Ξέρετε ότι υπάρχουν πόλεις υποθαλάσσεις του 10.000 π.Χ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Μπάτσε καταλάβουν όσοι μπαίνουν κάτω-κάτω. Το βλέπετε. Δηλαδή, αυτά τα λέω
γιατί θέλω να καταλάβετε ότι μιλάμε για κορυφαίο περιοδικό εχμής. Εχμής. Ορίστε. Ο Ηράκλειτος φάρμακος στην κρίση των επιχειρήσεων. Να το. Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι απλά αρχαία Ελλάδα κολόνες. Πώς χρησιμοποιούνται οι αρχαίοι Έλληνες ακριβώς ως λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι απλά. Εδώ δείτε. Διάφορες παγκόσμιες λέξεις εξουσίας. Αλήθειες και ψέματα. Αυτά. Ποιος τολμάει να τα πει όλα αυτά. Έτσι, μπράβο. Πόσοι ξέρετε για τους μεγάλους κατακλυσμούς. Πώς έχουν γίνει. Γιατί το 2012 θα γίνει κατακλυσμός. Εδώ μέσα λοιπόν είναι Έλληνες μου. Ποιος είναι ο Έλλην. Εδώ ολόκληρο άρθρο. Ποιος είναι ο πραγματικός Έλληνες είναι Έλληνες. Ο πραγματικός. Το φράχτη που αλλάζει την ιστορία, την παραϊστορία που διδασκόμαστε. Δηλαδή είναι στοιχεία που πρέπει μόνο από το παιδικό Ελλάδα και από τα παραλάβετε. Από πουθενά αλλού. Όλοι τα κρύβουν. Εμείς τα δίνουμε στους Έλληνες. Και το τονίζω. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής παίρνουν εντελώς δωρεάν όλοι οι Έλληνες τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Το βιβλίο «Η Ελλάδα στην παγκόσμια σχέση γεωπολιτικής». Μία εγκυκλοπαίδεια υγεία και φροντίδα του παιδιού. Έχουν απομείνει 4-5 από εσάς. Τελειώνει προσφορά. Τέλος. Τέλος. Και τα δώρα μαζί. Ακριβώς. Τελειώνει. 2-31-025-23-20. 4-5 τελευταία από εσάς που θα προλάβουν να τηλεφώνησουν τώρα θα πάρουν 50 ευρώ. Αλλιώς 150 ευρώ. Ακριβώς. Κύριε Βελόπουλε. Σου ετοιμάζω τώρα κάτι καλό να ξέρεις για την αγώνα. Και τη φραγκιουδάκι. Καταγγείλατε. Σου ετοιμάζω κάτι καλό. Ναι, μπράβο. Θα ζητήσω από το ΣΔΟΕ να κάνει έλεγχο στα οικονομικά των κυρίων αυτών. Μάλιστα. Που διαχειρίστηκαν τα 15-16 εκατομμύρια ευρώ. 16 εκατομμύρια ευρώ. Όντως πολλά χρήματα. Με δουλεύεις. Όντως πολλά χρήματα. Με δουλεύεις. Με 16 εκατομμύρια ευρώ. Τους δίνουμε 16 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν αθελική προπαγάνδα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Η κυρία Δραγώνα. Μάλιστα. Που αν ήθελα να την χτυπήσω σε προσωπικό επίπεδο, θα έλεγα ότι ούτε πτυχίο δεν έχει. Και δεν είναι το κακό ότι δεν έχει πτυχίο. Μπορείς αργότερα να αποκτήσεις μόρφωση. Άλλο είναι το κακό. Ότι ψευδώς ισχυρίζεται ότι έχει. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Στο Ελληνόραμα αυτά τα άρθρα συνέλεστα παραλάβετε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Έτσι. Κύριε Βελόπουλε, καταγγείλα την αιτρία για φασιστική νοοτροπία. Ναι, κάτω στη Βουλή. Για Κυριακή, κήρυγμα του Ανθίμου. Δεν ναι. Απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά θα το πω. Μόλις ο άθιμος άρχισε να μιλεί για τον Ταβούτογλου ναι. και για τον φασισμό της Τουρκίας, τον κόψε στον αέρα. Στον αέρα? Φραπ! Κατευθείαν. Ναι. Δημοκρατικό κόμμα του Πασόκ. Δημοκράτες οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι πολύ δημοκράτες και άνθρωποι. Τόσο δημοκράτες που αναρωτιέμαι τελικά τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δεν θέλω να υπάρχει άνθρωπος να αρθρώνει λόγο εθνικό. Δεν θέλουν, βρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Μπορώ να διαφωνώ. Με πολλά και με πολλούς. Αλλά το να το παίζεις τώρα δημοκράτης, αλλά να είσαι περισσότερο φασίστας. Τώρα να κόβεις τον αέρα έναν άνθρωπο που μιλάει έτσι, για θέματα ουσιαστικά. Βρέα τον κύριε Αντωνάκο, να σου πω κάτι απλό. Να υπενθυμίσω. Έχουν απομείνει κανένα δυο τυχεροί από εσάς. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Δεν, δύο-τρεις, από ό,τι με ενημερώνουν, Γιώργο μου, είναι δύο-τρεις τυχεροί. Ο τέταρτος θα πληρώσει για να γίνει συνδρομητός στο Ελληνόραμα. 170 ευρώ στο Ελληνόραμα. Μπορεί να γίνει με 50, αλλά αν θέλει να πάρει και τα ναι. δώρα. Αυτό είναι, έχει δίκιο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε συνέλληνες, 50 ευρώ πληρώνονται, 5 κάθε μήνα το παιδικό δωρεάν. Ακριβώς. Και τα υπόλοιπα που κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ και αυτά δωρεάν τα παραλαμβάνετε. Και ακριβώς. Το βιβλίο μου δωρεάν και την εγκυκλοπαίδεια υγεία και φροντίδα του παιδιού. Και να σου πω και κάτι άλλο. Σας ρωτώ, δεν θέλετε να μάθετε γιατί είστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τι λένε οι γενετικές έρευνες, ο κ. Βελόπουλος. Θα τα δείτε όλα μέσα, τις έρευνες γενετικές. Δεν θέλετε να μάθετε τι θα γίνει το 2012, αν θα πλημμυρίσουμε, θα πεθάνουμε, θα μας φάει η μαρμάγκα. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Δεν θέλετε. Δεν θέλετε να, αν κινδυνεύει η γη. Δεν θέλετε να μάθετε γιατί οι προγονείς είχαν τεχνολογία την οποία δεν την ξέρετε ούτε οι ίδιοι. Ο Αρχιμίδης κατασκεύασε το. Ατμοτηλεβόλο. Είχαν κατασκευάσει και τον πρώτο τηλέγραφο. Με την έννοια εξαίρεση τη επικοινωνία, ναι, ναι. έτσι. Σειρά τηλεγράφων είχαν ανακτήσει. Οι φακτήρες, έτσι. Όχι, αυτό δεν ήταν το πρώτο τηλέγραφο. Ναι, ναι. Υπήρχε και πιο πριν τηλέγραφο. Ακόμα πιο πριν, από τον Τροϊκό Πόλεμο. Αυτό σου λέω. Φωτιά και φρικτορίες, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, με τη φωτιά μπόζα με σήματα Μόρς που λένε κάποιοι. Ναι. Ή τα σήματα καπνού των Ινδιάνων, αυτά ξέρουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Τις φρικτορίες δεν τις ξέρουμε όμως. Γελάει ο Γιώργος. Δεν τις ξέρουμε. Το πώς έμαθαν αυτή σε λίγα λεπτά τι είχε γίνει. Γι' αυτό λέω στο Ελληνόραμα, θα βρείτε στοιχεία. Δηλαδή, πώς ξέρετε ο Κουστό, ο Μακαρίτης, ο Ζακ ή Κουστό έψαχναν την καρέτα καρέτα ή τη Μονάχους Μονάχους.
Ε!